Θα συνδεθούμε λοιπόν με το Λονδίνο και τον κύριο Γιάννη Φαράκλα του allaboutshipping.co.uk. Κύριε Φαράκλα, καλό σας απόγευμα. Καλησπέρα από το ηλιόλουστο αλλά και βροχερό πρωινό μας Λονδίνο. Μάλιστα. Έχουμε λοιπόν αρνητικές ειδήσεις για τον δείκτη BDI, ο οποίος δέχεται πιέσεις, κινείται πτωτικά. Κινείται πτωτικά και όπως είχαμε προείπει πριν πούμε το τελικό νούμερο σήμερα, είχαμε ενημερώσει, είχαμε προειδοποιήσει να προσέχουμε από πέρσι αυτές τις αυξομοιώσεις και τις αστάθειες. Διότι μην ξεχνάμε, ο δείκτης σχεδόν διπλασιάστηκε από το Μάιο μέχρι σήμερα. Εντάξει? Αλλά αυτό το πράγμα δεν σημαίνει ότι η αγορά θα πάει καλά. Έτσι λοιπόν σήμερα, πριν από λίγη ώρα, ο δείκτης έκλεισε στις 1.671 μονάδες, μείον 37 από χθες και 230 από την προηγούμενη συνεδρία, την προηγούμενη Παρασκευή. 230 μονάδες. Είναι ο γενικός δείκτης πτωτικός. Αυτό και μόνο σας λέει τι γίνεται. Τα πλοία δε τα οποία είχαν συμπαρασύρει τα άλλα, ας το πούμε, συμπαρασύρει που όλοι τρέχανε σε ράλι, τα Cape Size στα βαπόρια, ο δείκτης πήγε στα 2.681, μείον 94 από εχθές και 583 από την προηγούμενη εβδομάδα. Τα μεσαία βαπόρια τα πήγαν κρατηθεί τα Panamax, ο δείκτης του BPI, του Baltic Panamax Index, ενώ το ανωδικός, όπως θα θυμίστε, έπεσε για πρώτη φορά, πήγε μείον 55 χθες και μείον 156 από την προηγούμενη εβδομάδα. Βλέπουμε λοιπόν ότι από τη μέση και απάνω έχουμε πρόβλημα. Αντιθέτως, οι μικροί δείκτες, το BSI και το BHSI, είχαν μια ελαφρά άνοδο της τάξης του 6,5% αντίστοιχα στις 1.258 και 649 μονάδες, που σημαίνει 45 μονάδες από την προηγούμενη εβδομάδα και 15 πάλι αντίστοιχα ο δείκτης του BHI. Δεν συμβαίνει όμως για πολλωστή φορά το ίδιο και με τα υγρά φορτία, τα οποία είναι πτωτικά. Στις 596 έκλεισε το Baltic Dirty Dry Index, μείον 18 από χθες και 21 από την προηγούμενη εβδομάδα. Ο δείκτης όμως των καθαρών, το Clean Tanker Index, παρέμεινε αμετάβλητο, επί δύο ημέρες αμετάβλητο, αλλά κάτω 17 μονάδες από την προηγούμενη εβδομάδα. Κύριε Φαράκλα, είχατε και τις προηγούμενες φορές εκφράσει τις ανησυχίες σας, αλλά και την επιφύλαξή σας, σχετικά με την περαιτέρω πορεία του δείκτη BDI, οι οποίες βλέπουμε ότι έχουν επαληθευθεί. Τι γίνεται τώρα με τις εταιρείες που αντιμετωπίζουν προβλήματα στην ναυτιλία? Θα σας πω μόνο τούτο, το οποίο διάβαζα σήμερα το πρωί στην εφημερίδα μου, το Lloyd's List, και λέει ότι παρουσιάστηκε ένας οδηγός, a bankruptcy guide, to prevent the creditors arresting your vessels, που σημαίνει ένας νέος οδηγός που βγάζουν οι δικηγόροι και όλοι αυτοί για να προστατεύσουν το πλοίο, τα πλοία των πλειοφυτών να μην τα κατάσχουν οι πιστωτές τους. Αυτός και μόνο σας λέει πολλά, διότι σήμερα οι αξίες που χρειάζεται για να χτίσει κανείς ένα βαπόρι είναι πολύ μικρές. Αυτές όμως που απαιτήθηκαν για να χτιστούν τα βαπόρια την προηγούμενη 15 ετία, γρόσο μότο, ήταν μεγάλες. Και έτσι λοιπόν τα βαπόρια δεν βγαίνουν. Υπάρχουν τεράστια προβλήματα. Λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα ότι οι τρεις μεγάλες εταιρείες που κάναν την P3, δηλαδή η εταιρεία η Maersk, η CGM, η GMA και η Mediterranean Shipping Company, ωραία, θα παρουσιάσουν ένα στόλο με 255 πλοία που λέγαμε. Τώρα βέβαια τρέχει η Επιτροπή να τους κόψει. Το πρόβλημα δεν είναι αυτό. Ζούμε σε μια ελεύθερη αγορά και πρέπει να συνεχίσουμε με οτιδήποτε αυτό συνεπάγεται. Όποιος έχει τα γένια, έχει τα χτένια. Για να δούμε τι γίνεται. Το πρόβλημα όμως που θα ήθελα να σας δείξω πιο πολύ απ' όλα είναι η προσοχή και να πάμε σε ευχάριστες ειδήσεις από πλευράς Ελλάδος στο εξωτερικό με το διοργανωθέν τρίτο παγκόσμιο συνέδριο της ναυτιλίας και του Corporate Social Responsibility, της κοινωνικής ευθύνης, που οργάνωσε το team του καταξιωμένου Έλληνα του Νίκου του Μπορνόζη στο City του Λονδίνου εχθές με την παρουσία περίπου 100 delegates και 35 ομιλητών. Με θέμα λοιπόν την ναυτιλία, αλλά εκεί αναφερθήκαν και στο πετρέλαιο. Αναφερθήκαν και στο πετρέλαιο βεβαίως, διότι μην ξεχνάτε ότι οι κοινωνικές ευθύνες των σωστών κρατών, και έτσι πρέπει να γίνει και η Ελλάδα, όπως στην Νορβηγία, δημιουργούν την εξόρυξη πετρελαίου, ιδιαίτερα στις βόρειες ακτές, σε ακτές απομονωμένες που ζει, όπως παράδειγμα στην Νορβηγία, το 10% του νορβηγικού πληθυσμού, και εκεί δημιουργούνται αφανδόν, θα την πω τη λέξη, θέσεις εργασίας, πέφτουν υποθήκες για τις μέλουσες 3-4 γενναίες τα πετρέλαιά τους. Μια ευκαιρία, μια που και η PGS, η νορβηγική εταιρεία, έκανε τις έρευνες στο Ιόνιο, να αρχίσουμε κι εμείς
να βγάζουμε πετρέλαιο για να μπορέσουμε να δώσουμε δουλειά στον κόσμο και όχι μόνο. Mm-hmm. Και μιας που το λέμε αυτό, οι ξένοι που μίλησα χθες λένε, μα τι γίνεται, έχετε πετρέλαια, αέρια κτλ. Δεν αρχίζετε να χτίζετε πλατφόρμες στα ελληνικά ναυπηγεία, π.χ. του Σκαραμαγκά. Και θα ήθελα να πω να τελειώσει και αυτό το πανηγύρι, δεν θέλω να συνεχίσω παραπάνω. Κουράζει αυτή η ιστορία, ας δοθεί ένα τέλος και είναι μια μεγάλη ευκαιρία τώρα που σκοτώνονται ορισμένες γιάρδες να χτίσουν ή να επισκευάσουν, να παρουσιαστεί ενωμένο το ναυπηγικό επισκευαστικό σύστημα της Ελλάδος και να δώσει δουλειά στον κόσμο και καλές τιμές και καλή εργασία και ποιότητα που πάντα δίνουν στον Έλληνα αλλά και στον ξένο πλειοθήτη. Μάλιστα. Σημαντικό είναι πάρα πολύ αυτό και βεβαίως να θίξουμε ότι δεν προλάβαμε την προηγούμενη συνεδρία να πούμε τη σημαντική στη Μάλτα εκδήλωση που έγινε την 38η Interferi, όπου εκεί αντιπροσωπεύτηκαν και Έλληνες, αλλά και Έλληνες από ξένα πανεπιστήμια, όπως ο Δράκος Βάσαλος από το Strathclyde University, που έδειξε ορισμένους κανονισμούς ασφαλείας και τάχθηκε εναντίον του όρου των παππούδων μας, ας πούμε, για παλιά βαπόρια, αλλά και επίσης και ο Σπύρος από την εταιρεία την Άτικα, ο οποίος βέβαια είπε για την κατάσταση στην Ελλάδα, την πτώση κατά 37% στην Αδριατική, ο κ. Πασχάλης, και την πτώση 25% στο Αιγαίο και τις όποιες συνέργειες η εταιρεία η Άτικα προσπαθεί να δημιουργήσει. Μάλιστα. Πάρα πολύ σημαντικό. Mm-hmm. Θέλω να τελειώσω με την ευχάριστη νότα ότι εχθές από τους ομιλητές μας μίλησε ο Γιώργος Τσαβλής στο πάνελ πάνω για το θέμα της ναυαγιερεσίας, μίλησε ο Chief Operating Officer της Δαναός, ο Ηρακλής Προκοπάκης, αλλά και ο Head του DPA και Human Resources και Training της ίδιας εταιρείας, ο κύριος Ηλίας Λαδάς, όπως και επίσης μίλησε και από την εταιρεία την Ελβίκτορ, ο κύριος Γαλανάκης, και δείξανε όλα τα πληρώματα. Έγινε και μια μεγάλη τιμητική ημέρα για τον Clay Maitland της NAMEPA, του North American Protection Environmental Agency, που είναι προϊόν και αυτό της ελληνικής HELMEPA, που είμαστε γείτορες, όπως και την αφοσίωσή του στο θέμα τη σημαία με το International Register. Είναι μια πολύ ευκαιρία και ακούγοντας και την ομιλία από τη Δανία και την Ορβηγία, πρέπει και ως και εμείς να κάνουμε πραγματικότητα και όχι ευχολόγια το κλάστερ, το ναυτιλιακό κλάστερ στην Ελλάδα, που θα δώσει δουλειά, μια άνθηση στην πατρίδα μας και έχουμε τη δυνατότητα αυτή, συνεργαζόμενοι όλοι μαζί, όπως και η προχτεσινή μας ομιλία που σας είπα το πρωί. Κύριε Φαράκλα, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Καλό σας απόγευμα.